Να περάσουμε στην επόμενη περικοπή της Κυριακής 16 Οκτωβρίου. Είναι η Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 8ο κεφάλαιο κατά Λουκάν, στίχη 5-15. Εξήθων ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού και το σπήριν αυτόν ομέν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετνά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Κέτρον έπεσε επί την πέτρα και φαίνεξε ράδι δια το μη έχειν ικμάδα. Κέτρον έπεσε μέσω των αγκαθών και ανέβησαν εάκαθε και απέπνιξαν αυτό. Κέτρον έπεσε εις τη γη την αγαθήν και φαίν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνη. Ο Εχουνότα ακούει να κουέτω. Επερώτων δε αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες. Τι σε η παρεμβολή αυτή. Ο δε είπε. Ημίν δε δε γνώνει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τις δε λεπίσαν παραβολές. Ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή. Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Ιδέ παρά την οδόν εσύν οι ακούσαντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έρει το λόγον από της καρδίας αυτό ή να μην πιστεύσαντες σωθώς. Ιδέ επί της πέτρας, ή όταν ακούσουσι, με τα χαράς δέχονται το λόγον, και ούτε ρίζα ο καίχος, ή προς καιρόν πιστεύωση και εν καιρό πειρασμό αθίστανται. Το δε στα σακάθας πεσών ούτε συν οι ακούσαντες και υπό μερινών και πλούτου και ειδονών του βίου παρεμβόμνη συμπλήγονται και ούτε λεσφορούς. Το δε τη γη γη την καλή ούτη συν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες το λόγο κατέχουσι και καρποβρούσιν εν υπομονή. Εδώ είναι η παραβολή του σπορέως και θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω εδώ είναι ότι ο Χριστός μας διδάσκει ότι βγήκε ο Γιώργος να σπέρνει το σπόρο στο χωράφι. Και όπως έσπερνε λέγει, αναφέρει 4 λογιών μέρη που έπεσε ο σπόρος. Το πρώτο μέρος που έπεσε, έπεσε πάνω στο δρόμο και πατήθηκε από τους ανθρώπους και κατέβηκαν τα πιτνά του ουρανού και το έφαγαν. Ο σπόρος που έπεσε στο δεύτερο μέρος, έπεσε επάνω στην πέτρα που είχε λίγο χώμα και ευλάστησε στην αρχή. Αλλά με τον καύσωνα του ηλίου εκάηκε διότι δεν είχε υγρασία. Ο σπόρος που έπεσε στο τρίτο μέρος έπεσε μέσα στα αγκάθια και ανέδειξαν και τα αγκάθια και τον έπνιξαν και δεν μπόρεσε και αυτός ο σπόρος να καρποφορήσει. Και αυτός ο σπόρος που έπεσε στο τέταρτο μέρος σε καλό χώμα, σε παχύ χώμα ευλάστησε και έδωσε απόδοση εκατονταπλασίωνα, δηλαδή θέλει να πει εδώ ο Χριστός ότι ένα κιλό που έσπερε ο Γιώργος έδωσε απόδοση 100 κιλά στάρι. Το δεύτερο που θέλω να πω εδώ είναι ότι ο Χριστός εδώ εξηγεί τώρα τι σημαίνει αυτή η παραβολή και λέγει ότι ο Γιώργος είναι ο Θεός όπως αναφέρει και σε άλλη παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Το χωράφι είναι ο κόσμος. Και αναφέρει τώρα ο Χριστός και εξηγεί τα 4 αυτά μέρη που έπεσε ο σπόρος. Ο σπόρος λέγει που έπεσε στο δρόμο και το έφαγαν τα πυτνά του ουρανού. Μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι που ακούν μεν το λόγο του Θεού, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από την καρδιά τους να μην τον πιστεύσουν για να σωθούν. Ο σπόρος που έπεσε στο δεύτερο μέρος επάνω στην πέτρα και αφού ευλάστησε για λίγο έπειτα κάηκε γιατί δεν είχε υγρασία, μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι που με τα χαράς δέχονται στην αρχή του Λόγου Θεού. Όταν όμως, αλλά δεν έχουν ρίζα, δηλαδή δεν έχουν μεγάλη πίστη και όταν έρχονται μπόρες, φουρτούνες και δοκιμασίες αμέσως τον εγκαταλείπουν το Λόγο του Θεού. Και ο σπόρος που έπεσε στο τρίτο μέρος μέσα στα αγκάθια και μεγάλωσαν και τα αγκάθια και τον έπνιξαν και έτσι δεν καρποφόρησε,
μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι που η μέρημνά τους εδώ στη γη είναι πώς να καλοπεράσουν. Η μέρημνά τους είναι τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, οι καταθέσεις και εδονές του σώματός τους. Και έτσι και αυτοί δεν πιστεύουν για να σωθούν. Και ο σπόρος που έπεσε στο τέταρτο μέρος σε επαχή χώμα και βλάστησε και έδωσε καρπών εκατονταπλασίωνα, μοιάζουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι άντρες της Εκκλησίας μας, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που αγίασαν και με τα χαράς δέχθηκαν το Λόγο του Θεού. Και όσες μπόρες, όσες φορτούνες και αν πέρασαν, όσες αρρώστες και διωγμοί, δεν τον εγκατέλειψαν το Λόγο του Θεού. Τον κράτησαν γερά και έτσι αυτοί οι Άγιοι αγίασαν και είναι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Η παραβολή του σπορέα είναι χαρακτηριστική γιατί μας δείχνει τις κατηγορίες των ανθρώπων σε σχέση με τον Ευαγγελικό Λόγο. Και ο καθένας μας κάθε φορά που την ακούει ας αναλογιστεί σε ποια από τις τέσσερες κατηγορίες ανήκει. Γιατί πολύ φοβούμε ότι οι περισσότεροι από μας δεν αποδίδουμε καρπό πολύ όπως θέλει από μας ο Χριστός.